με δύο πρόσωπα, τον Δημήτρη Δημητρίου που αυτοπροτάθηκε και τον Γιώργο Ζάψα που είναι επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Συμμαχία Υπηρωτών, ο οποίος ετεροπροτάθηκε από τρεις περιφερειακούς συμβούλους, άνοιξε το βράδυ της Τρίτης στο τοπικό κίνημα αλλαγής η διαδικασία για την επιλογή υποψηφίου περιφερειάρχη για την Ήπειρο. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος που είχε προγραμματιστεί από το Περιφερειακό Γραφείο του Κινάλ και σε αυτή προσήλθε ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωάννης Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί ψηφοδελτίου, ενώ ετεροπροτάθηκε ο επικεφαλής της Συμμαχίας Υπηρωτών Γιώργος Ζάψας. Μια διαδικασία που ωστόσο δεν έκλεισε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στα Γιάννα και υπεύθυνος αυτοδιοίκησης του κινήματος αλλαγής. Τα δύο σημαντικά στοιχεία από τη χθεσινή διαδικασία, σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του κινήματος αλλαγής, Αλκη Λάντοβο, ήταν αφενός η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που υπάρχει και από την άλλη η δέσμευση ότι η τελική απόφαση από τα κεντρικά του κόμματος θα γίνει σεβαστή από όλους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην μάχη για την περιφέρεια Ηπείρου. Χθες το βράδυ έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, πολύ ωρή κιόλας, πάνω από 3 ώρες, αρκετός κόσμος, αρκετό το ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια μας γεμίζει και εμάς περισσότερη ευθύνη, γιατί βλέπουμε ότι παρά τα ονόματα που ακούγονται από άλλες παρατάξεις, ο κόσμος της Ηπείρου αγωνιά και περιμένει το πρόσωπο το οποίο θα καταλήξουμε εμείς ως κίνημα αλλαγής για να παρουσιάσουμε και να κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές. Αρκετή συζήτηση, αρκετός προβληματισμός. Στο τέλος καταλήξαμε ότι θα σεβαστούν όλοι την απόφαση του κόμματος. Και αυτό το οποίο βέβαια ενδιαφέρει και περισσότερο και εσάς αλλά και τον κόσμο είναι ότι ενδιαφέρον τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπήρχε ετεροπρόταση για τον Γιώργο τον Ζάψα και αυτοπρόταση από τον Δημήτρη του Δημητρίου. Να σας πω ότι ο κατάλογος αυτός των ονομάτων δεν κλείνει, δηλαδή δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία χθες το βράδυ. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει ο υπεύθυνος αυτοδιοίκησης ο Άγγελος ο Τόλκας στα Γιάννενα. Θα έχουμε επαφή και οι ενδυνάμει υποψήφοι αλλά και εμείς σαν νομαρχιακοί. Θα το συζητήσουμε το θέμα περισσότερο. Πέραν όμως από την προετοιμασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, το κίνημα αλλαγής προετοιμάζεται και για τις εθνικές εκλογές, πόσο δε μάλλον όταν το κλειδί βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τόνισε ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, υπογραμμίζοντας ότι είναι αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον που υπάρχει στο κίνημα αλλαγής για υποψηφιότητες. Κάτι που, όπως σημείωσε, δείχνει ότι η παράταξη συνεχώς δυναμώνει. Ταυτόχρονα, ο κύριος Παπαθεοδόρου προέβλεψε παταγώδη αποτυχία της σημερινής κυβέρνησης. Οι διαδικασίες προχωρούν. Υπάρχει μια επιτροπή με υπεύθυνο τον γραμματέα του κόμματος, τον Μάνολη του Χριστοδουλάκη, για τα ψηφοδέλτια στις βουλευτικές εκλογές και μια μεγάλη επιτροπή για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Επομένως, δύο πράγματα νομίζω ότι πρέπει να δούμε. Πρώτον, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή έχουμε περάσει την τελευταία περίοδο και ξέρουμε πόσο πύκνωσαν οι τάξεις του κινήματος αλλαγής, αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι θετικό. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι οι οποίοι επιθυμούν να εκτεθούν στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί αυτό δημιουργεί δυναμική. Και δημιουργεί δυναμική όχι μόνο κομματική, αλλά και μέσα στην κοινωνία. Και το δεύτερο είναι ότι η εκλογική αυτή ετοιμότητα πρέπει να ξεκινάει από αυτό το σύστημα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ και οι δημοκρατικές δυνάμεις ήταν πάντα πάρα πολύ δυνατό, δηλαδή στην οργάνωση μέσα στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Τα υπόλοιπα έρχονται με γοργούς ρυθμούς και μην ξεχνάτε ότι τα κλειδιά των εκλογών τα κρατάει ο κύριος Τσίπρας. Κάθε μέρα από εδώ και πέρα μπορεί να είναι η προκήρυξη των εκλογών. Όποτε όμως και αν το αποφασίσει θα τις χάσει και θα τις χάσει με πάταλο.